Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Τσεκούρας Βασίλης, είμαι δημοσιογράφος στο κανάλι Open και στο Mononews.gr. Σε αυτό το πάνελ θα μιλήσουμε για τις διεθνείς αγορές και την οικονομία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κέριο πεδίο αυτή τη στιγμή, με βάση και τα όσα συμβαίνουν στην διεθνή οικονομική σκηνή με φόντο και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και έχω μαζί μου πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο κύριος Αλέξης Πατέλης, ξεκινώ από τα δεξιά μου. Είναι επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Θανάσης Βαμβακίδης, Managing Director και Global Head της Bank of America. Γεια σας κύριε Βαμβακίδη. Καλησπέρα. Ο κύριος Λευτέρης Φαρμάκης, Macro Strategy της UBS. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Πολίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroxx Securities. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Θανάσης Δρογόσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Pantelakis Securities. Καλησπέρα και σε εσάς. Να σας καλωσορίσω διπλά και ως συντονιστής αυτού πάνω, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Delphi. Να ξεκινήσω από τον κύριο Πατέλη, διότι κύριε Πατέλη, αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανατρέψει, νομίζω, τους σχεδιασμούς σε όλες τις οικονομίες. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά αυτές οι αλλαγές που έχουμε στις τιμές της ενέργειας, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό, αν ανατρέπουν τελικά τους σχεδιασμούς που έχει κάνει και η δική μας οικονομία, αλλά και γενικότερα όλες οι οικονομίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Και προφανώς πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο. Η χώρα μας βγήκε από την κρίση, την πολυετή κρίση που μας ταλαιπώρησε. Και πάνω που τα πράγματα πήγαν καλά ήρθε η πανδημία. Και τώρα ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η πανδημία είχε προφανώς ένα πολύ μεγάλο κόστος ανθρώπινο σε όλους μας. Ήταν όμως ένα παγκόσμιο συμμετρικό σοκ και σε αυτό το διάστημα η χώρα μας κατάφερε και διέλυσε μερικούς από τις προκαταλήψεις και τους μύθους που είχαν δημιουργηθεί για αυτήν. Και θα έλεγα ότι η εικόνα της, τουλάχιστον στο εξωτερικό, βγήκε βελτιωμένη μετά την πανδημία. Και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και μετά και την ενεργειακή κρίση που ζούμε. Είναι άλλο ένα παγκόσμιο συμμετρικό σοκ, το οποίο οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που δεν είναι της παρούσης, όμως βλέπουμε την οικονομία μας να βρίσκεται μπροστά στις αυξημένες τιμές της ενέργειας κυρίως, αλλά και τον παγκόσμιο πληθωρισμό γενικότερα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Από πλευράς κυβέρνησης, όπως έχουμε δηλώσει, οι στόχοι είναι ουσιαστικά δύο. Πρώτον, να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, που ταλαντίζονται και προφανώς όσοι βρίσκονται με χαμηλό ή με σταθερό εισόδημα. Και δεύτερον, να προσέξουμε να μην το πρόβλημα του πληθωρισμού να μην γίνει ενδημικό, δηλαδή να μην έχει διάρκεια στον χρόνο, όπως για παράδειγμα ταλάντευε τη χώρα μας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Προφανώς θα υπάρξουν αναθεωρημένες προβλέψεις και για την ανάπτυξη και για τον πληθωρισμό, οι οποίες θα δημοσιευθούν σύντομα, μαζί με τους αναθεωρημένους στόχους με την κατάθεση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Δεν είναι δουλειά μου ή ρόλος μου να αναφερθώ σε αυτές σήμερα. Ωστόσο, να πω και κάποια νότα αισιοδοξίας, ότι η χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες έχει ορισμένα θετικά. Έκθεσή μας στο εμπόριο ή στον τουρισμό με Ρωσία και Ουκρανία είναι σχετικά μικρή. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει ένα αρκετά υψηλό χρέος, το οποίο σε ονομαστικές τιμές προφανώς γίνεται πιο διαχειρίσιμο όταν το ονομαστικό ΑΕΠ και λόγω του πληθωρισμού θα αυξάνεται πιο γρήγορα. Και παράλληλα είμαστε μια χώρα η οποία, επειδή δοκιμάστηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την κρίση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που πιθανώς έχουν άλλες χώρες μιας υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης. Και άρα όταν θα ζήσουμε την άνοδο των επιτοκίων, η οποία έρχεται, μια παγκόσμια άνοδος των επιτοκίων, ήδη ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα θα έρθει και στην Ευρωζώνη, η χώρα μας είναι σχετικά, και πάλι λέω σε σχέση με άλλες χώρες, πιο καλά προστατευμένη. Το κρατικό χρέος είναι σε μεγάλο βαθμό
σταθερό σε το επιτόκιό του. Έχουν γίνει τα swaps που έχουν προστατεύσει τη χώρα μας από την άνοδο των επιτοκίων. Και στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπα, δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλη πιστωτική επέκταση. Παρ' όλα αυτά, θα είναι μια δύσκολη περίοδος μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε καλά αντανακλαστικά, να καταλάβουμε γρήγορα τι συμβαίνει και στο μέλλον και να προσαρμοστούμε ανάλογα. Και είμαι σίγουρος ότι η χώρα μας για μια ακόμα φορά θα καταφέρει να ξεπεράσει και αυτήν τη δοκιμασία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, διότι ακούμε συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες ότι η χώρα μας αυτό που παλεύει, τους τελευταίους μήνες μάλλον, παλεύει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Αλλάζει λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι η ανάπτυξη ήταν μειωμένη φέτος. Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί και αυτό λένε και οι προβλέψεις. Και η Τράπεζα της Ελλάδας πριν από λίγο αυτή την εκτίμηση έκανε. Αν τελικά η επενδυτική βαθμίδα είναι ένας άπιαστος στόχος για το 23 ή τελικά δεν θα μας ανατρέψει ενδεχομένως αυτή την εκτίμηση που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο. Η επενδυτική βαθμίδα, όπως έχουμε πει, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Είναι μια σφραγίδα αξιοπιστίας ότι έχουμε μπει στις χώρες που είναι, ας πούμε, οι πιο σοβαρές, ότι μπορούμε να οργανώνουμε μόνοι μας τα του οίκου μας και γι' αυτό και πολλές φορές όταν με ρωτούν για το σύμφωνο σταθερότητας ή για τις εξωτερικές πιέσεις που πιθανώς να δεχόμαστε, πάντα απαντάω ότι πρέπει μια νοικοκυρεμένη χώρα μόνη της να νοικοκυρεύει τα οικονομικά της. Αυτό δείχνουμε και θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στους οίκους αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις. Πρώτον, το να δείξουμε ότι το χρέος μας απομειώνεται σε βάθος χρόνου, δηλαδή ότι ο λόγος ανάμεσα στο χρέος και στο ΑΕΠ βαίνει απομειούμενος και αυτό είμαστε σίγουροι, μάλλον είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα το πετύχουμε φέτος και αυτός είναι και ένας λόγος που πρέπει να έχουμε και μία προσοχή στην δημοσιονομική μας πολιτική. Δεύτερον, ότι οι τράπεζές μας συνεχίζουν με τα σχέδιά τους για απομείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο αριθμό φέτος. Και πιστεύω, αν και είναι νωρίς ακόμα, πιστεύω όμως ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, από την εισβολή στην Ουκρανία, δεν θα είναι σημαντικές στους ισολογισμούς των τραπεζών και μάλιστα σε κάποιο βαθμό οι τράπεζες θα μπορούν να επωφεληθούν, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, από την άνοδο των επιτοκίων. Και ο τρίτος παράγοντας που κοιτάνε οι οίκοι αξιολόγησης είναι οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται. Δυστυχώς, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προφανώς λαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο στη δημόσια συζήτηση από ό,τι θα λαμβάνανε διαφορετικά. Ωστόσο, συνεχίζουν. Έχουμε, για παράδειγμα, το νομοσχέδιο, τη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ και τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης της χώρας, το οποίο είναι μια επανάσταση και για τα δύο, και για τον ΟΑΕΔ και για την κατάρτιση. Έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, το οποίο βγήκε σε διαβούλευση, το οποίο αντίστοιχα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Σύντομα θα έχουμε και το νόμο του Χουσού, ο οποίος καθαρογράφεται και ο οποίος σε διάστημα χρόνου θα οδηγήσει σε απομειώσεις των συμμετοχών του Χουσού στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε και τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα τρία λοιπόν, μειούμενο το χρέος, τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό και μεταρρυθμίσεις, αυτά τα τρία μας κάνουν αισιόδοξους να πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα το 2023. Ένα τελευταίο κομμάτι σε αυτό βέβαια και κλείνω, είναι η πολιτική σταθερότητα. Οι οίκοι αξιολόγησης θέλουν να δουν επίσης τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές και σε τι βαθμό η χώρα μας έχει ξεπεράσει την πολιτική αστάθεια του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατέλη. Και μιας και αναφερθήκατε στις αγορές και στους ανθρώπους που παρακολουθούν πολύ στενά και την ελληνική οικονομία και φυσικά τη διεθνή, διότι αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε είναι εξωγενής, από το εξωτερικό μας έρχεται. Θέλω αρχικά να ρωτήσω τον κύριο Βαμβακίδη, τι συμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος, κύριε Βαμβακίδη, διότι βλέπουμε ένα δολάριο το οποίο είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Βλέπουμε μια παγκόσμια κρίση, η οποία βλέπουμε τι γίνεται με το ευρώ, με το δολάριο, με τα όσα συμβαίνουν και τα συναλλαγματικά αποθέματα στη Ρωσία πάνω. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ένα δολάριο πολύ ισχυρό. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν σε αυτόν τον τομέα? Συνήθως, όταν υπάρχουν προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, το δολάριο είναι ισχυρό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Είναι υπερτιμημένο το δολάριο σε σχέση με τα μοντέλα μας,
περίπου 10 με 15%. Εξαρτάται με βάση ποιο άλλο συνάλλαγμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική οικονομία έχει ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η ευρωπαϊκή οικονομία από την πανδημία. Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλότερος. Η οικονομία υπερθερμαίνεται, ενώ στην Αμερική, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία υποφέρει από αρνητικά σοκς, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Και η Fed είναι πολύ πιο επιθετική στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει να αντιμετωπίσει μεν πληθωρισμό, αλλά και σοκς που ρίχνουν την οικονομική ανάπτυξη. Οπότε, το δολάριο δικαιολογημένα είναι δυνατό και πιστεύουμε ότι ίσως να δυναμώσει κι άλλο. Η πρόβλεψή μας για το δολάριο σχέση με το ευρώ είναι 1,05 για φέτος. Τώρα, θα μπορεί ακόμα το δολάριο να δυναμώσει εάν η Ευρώπη καταλήξει να βάλει μέτρα στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Υποθέτουμε ότι αυτό δεν θα γίνει. Από την άλλη, αν έχουμε κάποια θετική έκβαση με την Ουκρανία, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό πολύ πιο επιθετικά. Μακροχρόνια υποθέτουμε ότι σιγά-σιγά το ευρώ θα πάει πίσω στην ισορροπία που είναι μεταξύ 1,20-1,25. Αλλά αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι δυνάμεις κρατάνε το δολάριο ισχυρό. Σε σχέση με το ευρώ είναι και οι όροι εμπορίου που είναι πολύ αρνητικοί για την ευρωζώνη, επειδή εισάγει ενέργεια. Η Ευρωζώνη μαζί με την Ιαπωνία είναι οι δύο οικονομίες, αναπτυγμένες οικονομίες που εισάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας με βάση την κατανάλωσή τους. Οπότε η τιμή, η αύξηση των τιμών ενέργειας επηρεάζει πολύ αρνητικά το ευρώ και το γεν για αυτούς τους λόγους. Στην ουσία οι όροι εμπορίου και η πραγματική ισοτιμία είναι λίγο πολύ παρεμφερείς όροι. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει ένας πόλεμος στην Ευρώπη που επηρεάζει όλη η αβεβαιότητα, επηρεάζει άμεσα και έμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία πολύ περισσότερο από ότι την οικονομία της Αμερικής. Όλα αυτά κρατάνε το δολάριο ισχυρό. Αυτό δεν είναι τόσο αρνητικό για την Ευρώπη. Είναι καλό σε αυτό το στάδιο να είναι το ευρώ αδύνατο. Βοηθάει αυτό την οικονομία να απορροφήσει καλύτερα όλα αυτά τα αρνητικά σοκς, αλλά πιστεύουμε ότι πιο μακροχρόνια θα πάμε πίσω σε τιμές ισορροπίας. Τώρα, ο κόσμος μιλά συνεχώς χρησιμοποιεί τη λέξη ακρίβεια. Διαφορετικά, οι οικονομολόγοι το λένε πληθωρισμό. Αυτός λοιπόν ο πληθωρισμός, κύριε Βαμβακίδη, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να αρχίσει να υποχωρεί σε επίπεδα τα οποία θα φανούν και στις αγορές? Δηλαδή, οι αγορές τι εκτιμήσεις κάνουν για το ύψος του πληθωρισμού, ενώ πότε θα αρχίσει να φθήνει από τα πολύ ψηλά επίπεδα τα οποία έχει φτάσει αυτή την περίοδο? Περιμέναμε όλοι να πέσει φέτος ο πληθωρισμός. Και ο πληθωρισμός είναι ακόμα πιο πάνω. Τώρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολλούς από αυτούς τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει στον υψηλό πληθωρισμό είναι σχετικά προσωρινοί και σιγά σιγά ο πληθωρισμός θα πέσει. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι θα πέσει κάτω στο 2%, στο 4%, στο 3%. Αν δούμε τις αγορές, πιστεύουν ότι παντού στις αναπτυγμένες χώρες ο πληθωρισμός θα πέσει στο 2% στα επόμενα 2-3 χρόνια, ανεξαρτήτως από το σημερινό επίπεδο, την πηγή του πληθωρισμού και τι περιμένει οι αγορές να κάνει εκάστοτε κεντρική τράπεζα. Αυτό πιστεύω είναι λάθος. Δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον σε κάποιες χώρες ο πληθωρισμός θα παραμείνει πιο υψηλός. Μεταξύ 3-4% ή τουλάχιστον μεταξύ 2-3%, όχι 2%. Και ο λόγος είναι ότι ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός τις προηγούμενες δύο δεκαετίες για λόγους που δεν ισχύουν πλέον. Τα 10 χρόνια πριν την παγκόσμια κρίση ήταν χαμηλός λόγω της παγκοσμιοποίησης. Για καλούς λόγους. Στα 10 χρόνια μετά την παγκόσμια κρίση ήταν χαμηλός εξαιτίας παγκόσμιας κρίσης. Τώρα όμως πάμε πίσω στην παγκοσμιοποίηση και η πανδημία ήταν μια σοβαρή κρίση, αλλά πολύ διαφορετική από την παγκόσμια κρίση. Η ζήτηση παρέμεινε πάρα πολύ δυνατή. Η ανάκαμψη ήταν αυτό που λέμε V από την πανδημία. Οπότε έχουμε ένα καινούριο καθεστώς και ο πληθωρισμός πιστεύω θα παραμείνει σχετικά υψηλός. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, εάν πραγματικά ο πληθωρισμός σταθεροποιηθεί, ας υποθέσουμε 3% στην Αμερική και στην Ευρώπη, τι θα κάνουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Θα προσπαθήσουν να το ρίξουν στα 2%, που θα είναι λάθος. Θα πούνε ότι 3% είναι εντάξει, είναι το καινούριο normal.
και πώς το δικαιολογούν ακριβώς. Πιστεύω αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες του Νότου, που είναι και έτσι λέμε ότι είναι υπερχρεωμένες, είναι αυτές που έχουν τα υψηλά ελλείμματα, αυτές μπορεί να έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια, δηλαδή λόγω των καταστάσεων που βιώνουν. Τώρα, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Στην περιφέρεια θα θέλαμε λίγο παραπάνω πληθωρισμό γιατί βοηθάει στο χρέος. Αλλά έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Οπότε το ιδανικό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κρατήσει μια σωστή ισορροπία ώστε να επιτρέψει κάπως παραπάνω πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, να έχουμε λίγο παραπάνω πληθωρισμό στο κέντρο, πιο κάτω πληθωρισμό στην περιφέρεια, αλλά πάλι κάποιο πληθωρισμό. Είναι δύσκολη ισορροπία. Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει στον πληθωρισμό για την Ευρωζώνη ως σύνολο, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει σε αυτή τη χρυσή τομή που να υπάρχει αρκετός πληθωρισμός στην περιφέρεια να βοηθάει το χρέος, αλλά όχι τόσο μεγάλος ώστε να χάνει ανταγωνιστικότητα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις. Επειδή το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί, θέλω να καταλήξω το εξής. Στην Ελλάδα θα έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια, διότι λένε αύριο ίσως να ανακοινωθεί ένας πληθωρισμός για μηνύα σε μηνύα βάση 8,5-9%. Έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό. Για την Ελλάδα, λοιπόν, τα επόμενα χρόνια προβλέπετε να έχουμε πάλι πολύ ψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Αν βγάλουμε τους εξωτερικούς παράγοντες που δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα, θα εξαρτηθεί εδώ από το ποια θα είναι η δημοσιονομική προσαρμογή με βάση τους νέους κανόνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα ξοδευτούν τα χρήματα του RRF, γιατί μπορεί να ξοδευτούν σε τομείς που θα αυξήσουν τον πληθωρισμό ή σε τομείς που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και θα χαμηλώσουν τον πληθωρισμό. Και γενικά ποια θα είναι η δυναμική της οικονομίας μακροχρόνια. Οπότε, περιληπτικά θα το πω, εάν συνεχίσουν οι σωστές μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο κύριος Πατέλης, και τα χρήματα του RRF χρησιμοποιηθούν σωστά, δεν θα ανησυχώ τόσο πολύ για πληθωρισμό στην Ελλάδα τόσο μεγάλο ώστε να έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Αλλά σίγουρα το καθεστώς του χαμηλού πληθωρισμού πιστεύω ότι έχει τελειώσει για όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμβακίδη, και θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Φαρμάκη, γιατί ότι κύριε Φαρμάκη, η παγκόσμια οικονομία έχει πληγεί πάρα πολλές φορές. Επαναλαμβανόμενα, έχει δεχθεί πολλούς κραδασμούς τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια με την πανδημία. Αν βάλουμε και την Ελλάδα μέσα, πάμε για μια 12ετία τουλάχιστον κραδασμών. Εδώ λοιπόν έχουν συμβεί αρκετοί πολιτικοί συμβασμοί σε νομισματικό πεδίο, σε δημοσιονομικό πεδίο. Πώς ακριβώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αντισταθμίσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια? Να σας πω, δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν συμβεί συμβιβασμοί σε κάθε περίπτωση. Ας πούμε, στην περίπτωση του COVID, λίγο πολύ νομισματική και δημοσιονομική πολιτική λειτουργούσαν προς την ίδια κατεύθυνση. Ήταν ένα σοκ, κυρίως στη ζήτηση, ήταν ένα σοκ το οποίο μείωσε πάρα πολύ τις ώρες εργασίας. Κατά συνέπεια, έπρεπε με κάποιο βαθμό, με κάποιο τρόπο να υποστηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα οι νομισματικές συνθήκες να μείνουν γενικά χαλαρές. Αυτό δεν ήταν τόσο πρόβλημα. Το πρόβλημα προκύπτει μετά. Αρχικά με το άνοιγμα της οικονομίας και εν συνεχεία με το σοκ της ενέργειας, όπου πλέον έχουμε ανάπτυξη και πληθωρισμό να κινούνται ανάποδα, δηλαδή χαμηλότερη ανάπτυξη, ψηλότερος πληθωρισμός. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι όμως ότι έχουμε αυτό το trade-off γενικά, είναι ότι αυτό το trade-off το έχουμε τώρα. Κατά συνέπεια πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στο, ας πούμε, σοκ, που πολλοί κόσμος το ονόμαζε σοκ. Μιλούσε για bottlenecks, για το γεγονός ότι τα supply chains δεν λειτουργούσαν σωστά μετά τον COVID. Όμως στην πραγματικότητα, και ο Θάνος το ανέφερε αυτό ήδη, αυτό ήταν ένα σοκ ζήτησης. Δηλαδή, το κράτος έριξε πάρα πολλά λεφτά στην οικονομία, οι κεντρικές τράπεζες κράτησαν τα επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά, αγόρασαν πολλά ομόλογα, έκαναν πολύ QE. Όλα αυτά τα πράγματα δημιούργησαν πάρα πολύ ζήτηση. Άρα, πλέον βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς που ενώ αρχικά φοβόμασταν ότι θα υπάρχει το λεγόμενο scarring, δηλαδή θα μείνουν πληγές στην οικονομία για πάρα πολύ καιρό, καταλήξαμε να έχουμε υπερκάνει stimulate την οικονομία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η δημοσιονομική πολιτική και η νομισματική πολιτική δεν έρχονται σε αντίθεση. Τα κράτη μπορούν να κάνουν οικονομία, να το πούμε έτσι. Η οικονομία πηγαίνει καλά, τα έσοδα πάνε καλά, η κεντρική τράπεζα μπορεί να ανεβάσει επιτόκια. Άρα, ούτε σε αυτή την περίπτωση του ανοίγματος έχουμε δημοσιονομική και νομισματική πολιτική να κινούνται αντίθετα. Αυτό γίνεται τώρα με την ενέργεια και κυρίως για τους εισαγωγείς. Και πάλι έρχομαι εδώ σε αυτό που είπε ο Θάνος. Το τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ήδη ελέγχθη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να μην επαναλαμβανόμαστε, θα σας πω τι λένε οι αγορές. Οι αγορές λένε ότι
οι πληθωριστικές προσδοκίες θα είναι γενικά, θα κινούνται με βάση τον στόχο των κεντρικών τραπεζών μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι αυτονόητο ότι επειδή αυτό συνέβαινε τα τελευταία 30 χρόνια θα συμβαίνει και τώρα. Λένε λοιπόν ότι ο πληθωρισμός θα είναι σχετικά προσωρινός, ότι μέσα στα 2 χρόνια, μόλις τελειώσει το άνοιγμα μετά τον COVID, μόλις σταματήσει ο πόλεμος, μόλις έρθουμε σε μια ισορροπία στις αγορές ενέργειας, ο πληθωρισμός θα πέσει. Και λένε ότι οι κεντρικές τράπεζες μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα ανεβάσουν τα επιτόκια σε ένα επίπεδο που θεωρείται neutral, δηλαδή ένα επίπεδο που μακροπρόθεσμα επιτρέπει στην οικονομία να λειτουργεί σε ισορροπία ζήτησης και προσφοράς. Και μετά θα φτάσουμε ίσως λίγο παραπάνω βραχυπρόθεσμα και μετά θα πέσουμε πάλι σε επίπεδα τα οποία χαρακτήρισαν την οικονομία μετά την παγκόσμια κρίση του 2008. Και νομίζω το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και θα απαντηθεί εκ των πραγμάτων, αλλά εκεί που πραγματικά η αγορά δεν έχει σαφή αντίληψη, είναι στο ποιο ακριβώς είναι αυτό το ύψος επιτοκίων και πού θα κάνουμε settle, δηλαδή πού θα καταλήξουμε στο τέλος. Και είναι σωστό αυτό που είπε ο Θάνος, ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτό το οποίο ίσχυε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία, μην ξεχνάτε, χαρακτηρίστηκε από δημοσιονομική συρρήκνωση λίγο πολύ παντού σε όλο τον κόσμο, από τεράστιο deleveraging στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτό το normal, αυτή που πλέον θεωρείται normal κατάσταση, θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από μια περίοδο ιδιαίτερης δημοσιονομικής χαλάρωσης. Και φυσικά η δημοσιονομική χαλάρωση δημιουργεί και αυτοτροφοδοτείται. Δημιουργεί ζήτηση, άρα δημιουργεί ανάγκη για επενδύσεις. Με το work from home είχαμε πολύ έμφαση στις νέες τεχνολογίες, digitization κτλ. Μπορεί 5 χρόνια από τώρα αυτά να θεωρηθούν σοκ παραγωγικότητας, θετικά. Μπορεί αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι τελικά καταλήγουμε σε υψηλότερα επιτόκια. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι πώς θα κινηθούν οι προσδοκίες οι πληθωριστικές. Είχαμε 40 χρόνια να δούμε τέτοιο πληθωρισμό, 30 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πώς ο κόσμος λειτουργεί μετά από 30 χρόνια απουσίας πληθωρισμού. Μπορεί να αρχίσει να ζητάει αυξήσεις σε μισθούς, μπορεί να έχουμε τα λεγόμενα second round effects. Όλα αυτά η αγορά αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι δεν θα συμβούν. Μεγάλο ερώτημα αν θα συμβούν. Και δεν ξέρουμε και αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, κατά πόσον θα είμαστε πάλι σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων ή θα πάμε σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, διότι απλώς έχει δημιουργηθεί μια ανατροφοδοτούμενη ζήτηση και τελικά μια αύξηση στην παραγωγικότητα. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα στην παρούσα φάση. Και χαμηλότερης ανάπτυξης, κύριε Φαρμάκη, ή η ανάπτυξη θα παραμείνει, επειδή θα υπάρχει ζήτηση. Πιθανώς και ψηλότερης ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι, οι αγορές θεωρούν ότι θα πάμε πίσω στο μοντέλο που λέει χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλή ανάπτυξη. Μπορεί, αν αφήσουμε τις προσδοκίες να φύγουν εκτός ορίων, μπορεί να φτάσουμε σε ένα επίπεδο χαμηλής ανάπτυξης, όχι απαραίτητο στάσιμου πληθωρισμού, αλλά υψηλού πληθωρισμού. Εάν όμως έχουν συμβεί δομικές αλλαγές στην οικονομία που επιτρέπουν π.χ. αύξηση της παραγωγικότητας στα επόμενα χρόνια, μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον ψηλότερου πληθωρισμού από ό,τι στο παρελθόν, υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερων επιτοκίων. Για μένα, οι αγορές επιτοκίων συγκεκριμένα, ειδικά στα 5 χρόνια και μετά, θεωρούν ψηλοαυτονόητο ότι θα πάμε πίσω στην μετά Global Financial Crisis εποχή. Και αυτό, δεν ξέρω, τα ρίσκα νομίζω είναι για υψηλότερα επιτόκια μακροπρόθεσμα παρά χαμηλότερα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα για να πάμε μετά και στον κύριο πολίτη. Επειδή έχουμε μια σε εξέλιξη έναν πόλεμο στην Ουκρανία και πολύ αυστηρές κυρώσεις και προς τη Ρωσία, διότι η Ρωσία δίνει ενέργεια, πουλά ενέργεια στην Ευρώπη. Έχουν παγώσει τα αποθέματα σε σκληρονόμισμα στη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα και θέλω να σας ρωτήσω τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ρόλο του δολαρίου στο διεθνές σύστημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Κατά πόσο δηλαδή ξαφνικά το δολάριο είναι ένας κακός προορισμός για να κρατάει κάποιος τα αποθεματικά του, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανά πάσα στιγμή μπορούν απλώς να σταθεσμεύσουν. Εγώ νομίζω στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο κρατάει κανείς δολάρια είναι διότι είναι το safe asset, έτσι, το ασφαλές καταφύγιο το οποίο το χρειάζεται σε άσχημες περιόδους. Δεδομένης της αδυναμίας άλλων κρατών να εκδώσουν ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, ομόλογα και ούτω καθεξής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος κάποια εναλλακτική. Το ευρώ είναι μια ειδική περίπτωση, αναγκάζεσαι να έχεις ευρώ γιατί είναι μια τεράστια οικονομία, αναπτυγμένη, ταυτόχρονα δεν είναι όσο ασφαλές θα περιμέναμε ή θα έπρεπε να είναι.
ενδεχομένως με περισσότερη ενοποίηση να μας οδηγήσει κάποια στιγμή σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα και δεδομένου ότι τα G10 νομίσματα των αναπτυγμένων οικονομιών για λόγους ασφάλειας λίγο πολύ κάνουν ό,τι κάνει και η Αμερική. Στην ουσία, όταν μιλάμε για εναλλακτική του δολαρίου, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εκτός αναπτυγμένων οικονομιών. Εκτός αναπτυγμένων οικονομιών είναι είτε το κινέζικο νόμισμα, οπότε εκεί πέρα τίθενται θέματα ρευστότητας, βάθους των αντίστοιχων αγορών, ομολόγων και εν γέννη ασφάλειας, ή το χρυσό, αλλά το πρόβλημα με το χρυσό είναι ότι το να έχεις χρυσό δεν σε απαλλάσσει από πιθανές κυρώσεις που μπορεί να σου επιβάλλει ο αναπτυγμένος κόσμος, γιατί απλούστατα μπορεί ο αναπτυγμένος κόσμος να επιβάλλει κυρώσεις σε οποιονδήποτε συναλλάσσεται με χρυσό. Οπότε και χρυσό να έχεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα με αυτόν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση να βρεθεί εναλλακτική. Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, εξ όσων γνωρίζω, όσες φορές κουβεντιάστηκε το θέμα των εναλλακτικών στο δολάριο, πάντα ήταν για ένα νόμισμα αναπτυγμένων οικονομιών, όπως π.χ. το Euro και ούτω καθεξής. Και αυτό εξαρτάται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα λεγόμενα network effects. Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος να το χρησιμοποιεί ή μια κατηγορία από συμμετέχοντες σε μια αγορά. Αυτό δημιουργεί θετικά externalities, άρα έρχονται ακόμα περισσότεροι και δημιουργείται έτσι μια αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική για να αλλάξει το χαρακτηριστικό αυτό και να κινηθούμε προς μια άλλη επιλογή σαν αποθεματικό νόμισμα. Στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς θα βρούμε ένα καινούριο ασφαλές καταφύγιο. Τώρα, να μου πείτε ότι κάποιο reallocation μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα σαν τακτική επιλογή ενδεχομένως, αλλά μια στρατηγική επιλογή μακριά από το δολάριο είναι απλώς πάρα πολύ δύσκολη. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη και όλο αυτό και οδείς μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει το επόμενο χρόνο. Εγώ σας έδωσα μία πρόβλεψη. Οι αγορές, αυτό ήθελα να πω, ότι οι αγορές προβλέπουν, διότι οι αγορές δεν αποτιμούν εκείνη τη στιγμή το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν προβλέψει από πριν κάποια πράγματα, είτε πέσουν μέσα είτε πέσουν έξω σε πολλές από τις εκτιμήσεις τους. Θέλω να πάμε τώρα και στον κύριο Πολίτη. Και κύριε Πολίτη, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αυτό παρακολουθούν ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάντα ένα στόχο. Ο στόχος να είναι το 2% πληθωρισμού. Η ΦΕΔ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τον πληθωρισμό, έχει στο στόχαστρό της πάντοτε και τις θέσεις εργασίας. Αλλά πάντοτε παίζει ένα ρόλο ο πληθωρισμός στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και όλες τις χώρες και στη δημοσιονομική πολιτική. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, με αυτό το ψηλό πληθωρισμό, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κινηθούν οι οικονομίες, και οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικοί, αλλά νομίζω η ευρωπαϊκή είναι αυτή που είναι στο επίκεντρο αυτή την ώρα. Καταρχά να εκφράσω λίγο τη θλίψη μου για αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Γιατί αυτό που γνωρίζαμε όλοι, ότι θεωρούσαμε μάλλον ότι είχαν τελειώσει οι πόλεμοι στην Ευρώπη και ότι τα παιδιά μας ουσιαστικά θα τα διαβάζουν στα ιστορικά βιβλία, δυστυχώς έχει γίνει μια πραγματικότητα πάλι. Και αυτό θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι πάει ουσιαστικά την Ευρώπη 50 χρόνια πίσω. Και αυτά τα τελευταία 50 χρόνια, νομίζω το αναλύσανε και οι προαναλύστατες, είχαμε οικονομίες ουσιαστικά που συμβαδίσανε και είχαμε δει τα ωφέλη, τα σημαντικά ωφέλη ουσιαστικά της παγκοσμιοποίησης. Αυτή η παγκοσμιοποίηση τώρα, αυτό το μοντέλο τουλάχιστον, τίθεται υπό αμφισβήτηση και δεν θα τελειώσει αυτού καθεαυτού, αλλά θα φέρει πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια και να τελειώσουν και αύριο το πρωί οι εχθροπραξίες ουσιαστικά στην Ουκρανία. Τα οικονομικά προβλήματα θα μας συνοδεύουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να αναπτύξω κάτι παραπάνω από αυτό που είπε και ο Λευτέρης και ο Θανάσης, αλλά σίγουρα, για να απαντήσω την ερώτησή σας, η Αμερική βγήκε από την κρίση, όπως είπαμε, πολύ πιο γρήγορα, από το COVID πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αναπτύχθηκε πολύ πιο γρήγορα και έρχεται ουσιαστικά αυτό το σοκ της Ουκρανίας, αυτό το ενεργειακό σοκ και ο πληθωριστικό σοκ ουσιαστικά και βλέπουμε ουσιαστικά την ΦΕΔ, την Αμερική Κεντρική Τράπεζα, που αντιδρά πολύ πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά σε ό,τι αφορά το να αυξήσει τα επιτόκια και να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός. Σε σχέση ουσιαστικά με την Ευρώπη, που δυστυχώς για τα προβλήματα που προαναφέρθαμε, να μην επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια πράγματα, έχει πιο μεγάλη δυσκολία ουσιαστικά να δράσει τόσο πολύ.
κρύο. Άρα λοιπόν οι αγορές πού εστιάζουν αυτή την ώρα, πού μπορούν να εστιάσουν, κύριε πολίτη? Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή τα πάντα αλλάζουν και είμαστε σε μια φάση αλλαγής της οικονομίας, σε πολλά επίπεδα εννοώ, άρα οι αγορές στρέφονται ενδεχομένως, και αυτό το δούμε ή το βλέπουμε ήδη, σε ομόλογα, σε μετοχές, σε κλάδους συγκεκριμένους. Πού πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να στραφεί πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών? Στο Forex, πού? Κοίτα, δεν νομίζω οι αγορές ουσιαστικά να έχουν πλήρη εξοφλήσει το τι θα γίνει εδώ μπροστά, γιατί δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι από την κρίση του 2008, την οικονομική κρίση του 2008 και μετά, αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά με πολύ μεγάλη ρευστότητα που ρίξαν όλες τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό δημιούργησε αυτό το snowball effect, ουσιαστικά να ανεβούν όλα τα asset classes, γιατί όλοι κυνηγάγανε αποδόσεις και δεν βρίσκαν ουσιαστικά assets να φέρουν αυτές τις αποδόσεις. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πολύ καινούρια asset classes, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα είμαστε σε ένα junction point, το οποίο από τη μια πλευρά είναι πολύ ψηλές υποτιμήσεις, αν το πούμε από πλευράς χρηματιστήρια, έτσι, με πολύ μεγάλη ρευστότητα, η οποία πρέπει ουσιαστικά να φύγει από το σύστημα. Έτσι, και βλέπουμε ότι το Fed, μάλιστα και χθες, ανακοίνωσε ότι θα κάνει tailor off το balance sheet πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουμε. Βλέπαμε κάποιες αναταραχές στην αγορά, αλλά δεν ουσιαστικά είναι πεπισμένες οι αγορές το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ώστε να πούμε ότι πάμε σε μια ύφεση αν το real GDP growth είναι αρνητικό. Για την Ελλάδα, για να πιάσουμε και λίγο για την Ελλάδα, εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Πατέλη. Έχουμε πολλά να πιστέψουμε ότι μπορεί να διαφοροποιηθούμε. Έτσι, το Ταμείο Ανάκαμψης σωστά είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά από την οικονομία και τις επιχειρήσεις, θα φέρει μια σημαντική ανάπτυξη. Αλλά σίγουρα, επειδή είναι ένα systemic shock στην αγορά, δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα. Πιστεύω ότι τα χρηματιστήρια το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και οι αγορές συναλλάγματος, όπως και τα αγορές ομολόγων, θα είναι αρκετά volatile μέχρι να καταλήξουμε τι view θα πάρει ουσιαστικά η αγορά σε ό,τι αφορά επιτόκια, αναπτύξεις και όλα τα σχετικά. Άρα εκτιμάτε ότι οι αγορές δεν έχουν αυτήν την ώρα έναν βηματισμό, ένα σταθερό βηματισμό στο τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Αναμένουν δηλαδή την είδηση που θα τους δώσει το στίγμα? Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές συνήθως κάνουν discount, είναι forward looking. Αλλά θεωρώ με την πολύ μεγάλο, με την μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί διαχειριστές, έτσι, που είναι σε ένα τόνο, ένα mode wait and see, να δούμε τι μοντέλο θα προκύψει μετά από αυτό. Και από εκεί πέρα θα δούμε ουσιαστικά τα asset allocations, πώς θα πάνε και θα αντικατοπτριστεί ουσιαστικά και στα χρηματιστήρια αντίστοιχα. Τώρα, για να έρθω και στον κύριο Δρογόση. Πάντοτε ο καθρέφτης μιας οικονομίας, κύριε Δρογόση, είναι το χρηματιστήριο της κάθε χώρας. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν διανύει και τις καλύτερες εποχές που θα μπορούσε. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ελληνικής χρηματαγοράς? Γιατί εκτιμώ ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και σε αυτό το τομέα. Δεν διάγει τις καλύτερες εποχές του εδώ και πολλά χρόνια. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει ένας δείκτης, τον οποίο τον χρησιμοποιούν ευρέως στον κόσμο, που λέγεται Market Cap over GDP, που ουσιαστικά μετρά στην κεφαλαιοποίηση όλου του χρηματιστηρίου προς το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό στην Ελλάδα είναι στο 0,4. Στο εξωτερικό, ένα υγιές Market Cap over GDP είναι 1 με 1,2. Και στην Αμερική είναι κοντά στο 2, αλλά και είναι διαφορετική περίπτωση. Το πρόβλημά μας, ναι, είναι στο GDP, γιατί έχει πέσει αρκετά, αλλά δεν έχουμε και εταιρείες. Έχουμε ξεμείνει από εταιρείες ή αρκετά μεγάλες εταιρείες. Στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν αντιπροσωπεύονται σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα τρόφιμα, τα logistics ακόμα. Και πρακτικά είμαστε ένα χρηματιστήριο, ας πούμε, τραπεζών και ενέργειας. Πρέπει να πούμε εδώ, βέβαια, ότι με την κρίση χρεοκοπήσανε πάρα πολλές εταιρείες και φύγανε από το χρηματιστήριο. Όπως οι τράπεζες, είχαμε 12 τράπεζες και τώρα έχουμε 4,5, ας πούμε. Πολλές εταιρείες διαλέξανε να φύγουν από τη χώρα γιατί φοβόντουσαν το ρίσκο και του credit rating της χώρας, αλλά και της χαμηλής ρευστότητας που είχε η αγορά.
Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Καταρχήν, πρέπει να δοθούν κίνητρα να αυξηθεί ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών. Στο χρηματιστήριο, υπάρχουν, στην οικονομία, υπάρχουν δύο ειδών επιχειρήσεις. Αυτές οι οποίες είναι παλιές, μεγάλες, όριμες, αλλά αυτές δεν έχουν ανάγκη από μακροπρόθεσμα κεφάλαια όπως αυτά που κατεξοχήν αντλήσα από το χρηματιστήριο. Και έχουμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά αυτό στην φάση της ανάπτυξής τους δεν είναι δουλειά του χρηματιστήριου. Πιο πολύ είναι στα private equity και στα venture capital να βρούνε, να αντλήσουν κεφάλαια. Αλλά σε όλες αυτές, έστω και υπάρχει η ανάγκη μιας μελλοντικής ρευστοποίησης, τοποθέτησης μετοχών, μια παλιά οικογενειακή επιχείρηση που έχει μετόχους που δεν θέλουν να ανακατευθούν πια με το management. Μας φυτούσε, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τώρα, για να προσελκύσουμε τις επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο, καταρχήν πρέπει να τους δώσουμε κάποια κίνητρα. Ένα κίνητρο είναι οι αποτιμήσεις. Πρέπει να ξέρουν και αυτοί ότι η αξία που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρηματίες όλα αυτά τα χρόνια θα αποκρισταλωθεί κατά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο. Αλλιώς απλά δεν θέλουν, δεν πουλάνε. Θεωρούν ότι είναι πολύ χαμηλά. Μετά, και να σας δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Υπήρχαν πολλές εταιρείες πληροφορικής στην εναλλακτική αγορά τα τελευταία χρόνια, οι οποίες παραμένανε εκεί. Όταν είδαν όμως ότι αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον και αυξήθηκαν οι αποτιμήσεις, αμέσως ζητήσανε και μπήκανε στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου. Οπότε, ένα κίνητρο είναι η αποτίμηση. Τώρα, πώς την κερδίζεις αυτή την αποτίμηση. Χρειάζεται επενδυτική βαθμίδα. Πρέπει να πάμε στο στάτους των developed markets. Πρέπει να μειωθεί το equity risk premium. Και βέβαια να αυξηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών. Τώρα, στο ενδιαφέρον των επενδυτών, νομίζω ο Σόρος το είχε πει αυτό, ότι όταν πηγαίνω σε μια ξένη χώρα, δεν πηγαίνω να φάω στα εστιατόρια που είναι άδεια, πηγαίνω σε αυτά που είναι γεμάτα. Γιατί εκεί πάνε όλοι και προφανώς δεν περνάς ποτέ από ένα άδειο εστιατόριο να πεις αυτό είναι καλό να το δοκιμάσω. Πας εκεί που πάνε όλοι. Οπότε το ενδιαφέρον των επενδυτών και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το ξανακερδίσουμε ουσιαστικά. Τώρα, για να δώσουμε κίνητρα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και στους επενδυτές και στις εισηγμένες εταιρείες. Αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, φορολογικά. Για τις εταιρείες μπορεί να είναι είτε χαμηλότερη φόρη capital gains, είτε χαμηλότερη φορολογική συντελεστές στα κέρδη των εταιρείων, αν και αυτό χρειάζεται λίγο συζήτηση, γιατί εκεί μπλέκει η DigiComp και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα από μόνοι μας. Για τους επενδυτές μπορούμε να δώσουμε κίνητρα φορολογικά, όπως να τους δημιουργήσουμε επενδυτικούς λογαριασμούς, όπως τα IRA, τα ISA, τα 401k που έχουν στο εξωτερικό, τα οποία είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτικοί λογαριασμοί. Μπορούμε να δώσουμε ευνοϊκούς φόρους υπεραξίας για μετόχους ή να δώσουμε αντικίνητρα στους μη εισηγμένους. Και αυτό ίσως είναι και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Να είναι level το playing field, δηλαδή να μην συμφέρει έναν επιχειρηματία ή έναν μέτοχο να κάνει να είναι εκτός χρηματιστηρίου. Γιατί ξέρετε, ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 10 χρόνια είναι και delistings. Πάρα πολλοί, ειδικά μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, επιλέγουν να βγάλουν τις εταιρείες τους από το χρηματιστήριο. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα των αντικινήτρων τα οποία υπάρχουν στις αγορές. Έχουμε σημαντικά αντικίνητρα σε regulation, σε governance, σε κόστη τα οποία φορτώνονται οι εταιρείες, τα οποία είναι κάτι το οποίο δεν τους βοηθάει πλέον. Φυσικά αυτά μπορούν να συνδεθούν σε μορφή έξυπνης διακυβέρνησης.
Δηλαδή να υπάρχει το regulation, να υπάρχει και μια έξυπνη διακυβέρνηση. Μπορεί να δοθούν κίνητρα, ας πούμε, να αυξηθεί το free float δημιουργώντας διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, class A, B, C, όπου ένας επιχειρηματίας θα μπορεί να διαθέσει οικονομικό interest στην εταιρεία του, αλλά να διατηρήσει το voting interest και τον έλεγχο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Μπορεί να δοθούν κίνητρα να γίνουν μεγαλύτερες εταιρείες, να συγχωνευτούν. Και ας πούμε, στο RRF, έχει περάσει ακριβώς ότι να δοθούν κίνητρα για εταιρείες για συγχωνευτούν. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με listing στο χρηματιστήριο, το οποίο θα μπορέσει να τονώσει και τον χρηματιστηριακό θεσμό. Και το πιο σημαντικό στο κομμάτι το συναλλακτικό είναι ότι πρέπει να αναστηθεί η αγορά παραγόγων στην Ελλάδα. Δεν έχουμε αγορά παραγόγων. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε έναν επενδυτή, ο οποίος θέλει να κάνει hedging. Γιατί ουσιαστικά το hedging είναι που δημιουργεί τιμές και αγορές. Δεν είναι μόνο το επενδυτικό ενδιαφέρον. Εκεί έχουμε πολλά σημαντικά προβλήματα. Έχουμε μια πολύ ακριβή αγορά παραγόγων. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα κόστη. Έχουν κάποιους κανόνες, το ρόλ, αυτό είναι πολύ τεχνικό το θέμα, αλλά το ρόλ είναι μηνιαίο στην Ελλάδα, στα συμβόλαια των δικτών, αντί να είναι τριμηνιαίο. Και αυτό έχει πολύ ψηλά κόστη. Έχουμε πολύ χαμηλούς πολλαπλασιαστές. Αυτοί πρέπει να ανέβουν. Και ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ζωντανή αγορά παραγόγων, η οποία θα δώσει comfort και στον επενδυτή, ότι αν θέλει να χετζάρει ένα οποιοδήποτε δίσκο, γίνεται πόλεμος. Άντε σε μια αγορά που δεν έχει ρευστότητα και δεν μπορείς να χετζάρεις εύκολα, άντε να πουλήσεις. Οπότε τι κάνεις, λες, δεν ασχολούμαι γιατί έχω αυξημένο ρίσκο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Δρογόση, και θέλω, επειδή μας έχουν μείνει λίγα λεπτά, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον καθένα σας, του διάρκειας ενός λεπτού, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πατέλη, διότι αναφέρθηκαν από τους ανθρώπους αγοράς πολλά ζητήματα. Και σε αυτά που θα πρέπει να κάνει η χώρα μας, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει γενικότερα και η ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο από εσάς και μετά να πάμε στον κύριο Βαμβακίδη. Θα έλεγα ότι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που ακούσαμε, ότι το ζήτημα του πληθωρισμού ξεπερνάει το ζήτημα του πολέμου, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και είναι, ας πούμε, πιο σημαντικό. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Υπάρχει παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πιθανώς επηρεάζονται λιγότερο. Θα πω στον κύριο Βαμβακίδη να μην ανησυχεί για το RRF. Είναι εξαιρετικά σχεδιασμένο το πρόγραμμα και περιέχει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί στο RRF επικεντρώνονται στα ποσά που θα δαπανηθούν από το κράτος. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό περιέχει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε τώρα και τον ΟΕΔ και την πρωτοβάθμια υγεία είναι μέρος του RRF, όπως είναι επίσης και η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των ΑΠΕ που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, ο κλιματικός νόμος, τα θαλάσσια υλικά πάρκα. Όλα αυτά είναι μεταρρυθμίσεις του RRF. Οπότε το RRF, το Ελλάδα 2.0, είναι πραγματικά ένα όπλο αύξησης της παραγωγικότητας. Αυτά θα ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Κύριε Βαμβακίδη, εσείς από όλα αυτά που ακούσατε. Τη δικιά μου την πλευρά, ένα που θα πω ότι δεν νομίζω ότι η αγορά ακόμα έχει προσαρμοστεί σε ένα καινούριο καθεστώς, που αυτό που λέμε το policy put της Fed δεν θα υπάρχει. Δεν είμαι απαραίτητα αρνητικός, απλά πιστεύω θα έχουμε περισσότερες διακυμάνσεις. Και το δεύτερο είναι η κυρία Λαγκάρντ, άλλοι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνεχώς λένε ότι όταν αυξάνουμε τα επιτόκια θα υπάρξουν κάποια fragmentation ρίσκα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και έχουμε δει και τα spreads ότι έχουν αυξηθεί πρόσφατα. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς? Πάμε πίσω στο MT που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ? Θα υπάρξει κάποιο καινούριο? Και δεν ανησυχώ για την Ελλάδα, ανησυχώ πιο πολύ για την Ιταλία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Ιταλία, γιατί είναι και αυτή μια χώρα που κάθε φορά τη γυρίζουν πίσω τον προϋπολογισμό στην Κομισιόν κάθε χρόνο και έχει τα γνωστά προβλήματα και αυτή με το χρέος που είναι κοντά στο 120%. Κύριε Φαρμάκη. Εγώ θα έλεγα ότι έρχεται περίοδος υψηλότερων επιτοκίων. Αυτό είναι μάλλον, πρέπει να το θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένο. Όχι μόνο για το άμεσο χρονικό διάστημα, αλλά και για το απότερο μέλλον.
Υπάρχει το καλό σενάριο, το σενάριο που η ανάπτυξη θα διατηρηθεί σε αρκετά καλά επίπεδα. Υπάρχει το κακό σενάριο που θα έχουμε και υψηλό πληθωρισμό και σχετικά ασθενική ανάπτυξη. Οι πιθανότητες ύφεσης είναι μεγαλύτερες στο κακό σενάριο, διότι σε αυτό η Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να ανεβάσει πολύ πιο απότομα τα επιτόκια για να μειώσει, για να αποτρέψει την εμπέδωση πληθωριστικών προσδοκιών. Η ιστορία λέει ότι στην Αμερική είναι πιο σταθερές οι προσδοκίες κοντά στο στόχο της Κεντρικής Τράπεζας από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα αυτό ευρωπαϊκή είναι... ύφεση λέτε εσείς? Όχι απαραίτητα ευρωπαϊκή ύφεση, απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μπροστά της ένα δύσκολο έργο, ειδικά όταν ο υψηλός πληθωρισμός αρχίζει να αποτυπώνεται στα συμβόλαια τα οποία πλέον κάθε φορά που γίνονται διάφορες συλλογικές συμβάσεις πλέον προσαρμόζονται με τον πληθωρισμό των προηγουμένων ετών. Μέχρι τώρα ήταν εύκολη η κατάσταση γιατί ήταν χαμηλός ο πληθωρισμός παλιά. Τώρα που αυξάνεται, εκεί πέρα μπορεί στην Ευρώπη να αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε πιο απότομα σε ένα καθεστώς ψηλότερων επιτοκίων. Αυτό θα είναι καλό για το ευρώ, αλλά αντίστοιχα θα επαναφέρει τις ισορροπίες ανάμεσα στην νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που είπαμε νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρμάκη. Κύριε Πολίτη. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εγώ είμαι λίγο πιο ανησυχώ λίγο περισσότερο για την παγκόσμια οικονομία. Φοβάμαι πραγματικά ότι μπορεί να μπει η παγκόσμια οικονομία σε μια ύφεση. Και με υψηλότερο πληθωρισμό θα είναι δύσκολο πραγματικά να αντιμετωπιστεί. Φοβάμαι ότι η ηγεμονία ουσιαστικά του δολαρίου will be challenged. Όπως το είπαν και όπως είπε ο κ. Βαμβάκης, το εναλλακτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά όταν κάτι είναι challenged θα φέρει μεγάλη αναταραχή, νομίζω, και σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Για την Ελλάδα όμως, παραμένω συγκρατημένο αισιόδοξος. Μέσα σε όλο το πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Έχουμε τα εργαλεία. Έτσι, το RRF είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, έτσι, που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη στην οικονομία. Νομίζω η πολιτική σταθερότητα, όπως είπε και ο κύριος Πατέλης, το έχουμε κερδίσει πραγματικά και είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε ότι οι αγορές δεν το φοβούνται, παρόλο που εκλογές μπορεί να έχουμε σε ένα χρόνο. Δεν είναι ένα ζήτημα που ανισχύει τις αγορές αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας αυτό. Και θεωρώ ότι αν συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις με το ρυθμό που γίνεται, νομίζω η Ελλάδα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστώ. Κύριε Δρογόση. Σε σχέση με το δολάριο που συζητήσανε οι προηγούμενοι, δύσκολο βλέπω να γίνει challenge η ηγεμονία του δολαρίου σαν παγκόσμιο reserve currency, γιατί η ουσία του δολαρίου είναι ότι υποστηρίζεται από μια χώρα, ένα οικονομικό σύστημα το οποίο παράγει αυτά τα assets τα οποία συζητήσαμε πριν, τα οποία είναι τα collateral assets, και η αξία τους υποστηρίζεται από ένα σύστημα ελευθερία σε ένα σταθερό νομισματικό περιβάλλον, μια οικονομία δυναμική και μια οικονομία που προάγει αυτό που λένε the rule of law. Ουσιαστικά η Αμερική παράγει αυτό που λένε freedom assets. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο άλλο νόμισμα ή κάποια άλλη οικονομική δύναμη η οποία να μπορέσει να το υποκαταστήσει. Και εμένα θα με ανησυχούσε το εξής. Σε 2-3 χρόνια τι γίνεται με την Κίνα? Έχουμε άλλα 30 δευτερόλεπτα μόνο, ναι, από κύριε Δρογόση. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είμαι οκ. Είστε οκ. Ωραία, λοιπόν. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πατέλη, τον κύριο Βαμβακίδη, τον κύριο Φαρμάκη, τον κύριο Πολίτη και τον κύριο Δρογόση για την παρουσία σας σήμερα. Ελπίζω τουλάχιστον με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο να αποκτήσανε και οι παρευρισκόμενοι αλλά και όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακά μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σε ελάχιστα λεπτά ξεκινά το επόμενο πάλι. Να είστε καλά.